Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο ανοιχτό βιβλίο. Στο σημερινό βιντεάκι δεν θα σας δείξω κάτι, απλώς θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας σχετικά με ένα θέμα που έχω σκεφτεί. Λόγω ότι βλέπω ότι πάρα πολλά βιντεάκια τον τελευταίο καιρό γενικά δεν δουλεύουν που έχουμε ανεβάσει. Δηλαδή, έχουμε ανεβάσει συνολικά κοντά στα 715 βίντεο στο κανάλι. Απέχουμε περίπου 5 συνδρομητές, είναι 5 συνδρομητές από τις 7.000. Τα πάμε αρκετά καλά. Βασικά δεν έχω ασχοληθεί κιόλας. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά βίντεο τα οποία δεν λειτουργούν πλέον. Για παράδειγμα, πώς φτιάχνουμε ένα σερβέρ στο Minecraft, ή ένα παιχνίδι που ίσως να μην λειτουργεί πλέον, και άλλα πολλά. Κάποια site που σας είχα προτείνει τα οποία πλέον δεν λειτουργούν. Και έχω σκεφτεί το εξής: αν θέλετε να φτιάξουμε ένα κανάλι από την αρχή με διαφορετικό όνομα, το οποίο θα το διαχειρίζουμε εγώ μαζί με την κοπέλα μου. Θα ανεβάζουμε βιντεάκια, όμως τα εξής, θα υπάρχουν 3 με 4 κατηγορίες. Μία κατηγορία, ας πούμε, θα είναι η εξής, ότι θα είναι για ταινίες και μουσική. Άλλη κατηγορία μπορεί να είναι κάτι για γυναικεία πράγματα, τα οποία θα τα αναλάβει αυτή καθαρά. Άλλη μια κατηγορία θα είναι επίσης διάφορα έτσι μικροβοηθητικά πραγματάκια πάνω στον υπολογιστή. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα δείξουμε, ας πούμε, για ένα παιχνίδι πώς κατεβαίνει ή για ένα άλλο πρόγραμμα πώς κατεβαίνει, οτιδήποτε. Λόγω ότι υπάρχει πλέον πρόβλημα γενικά με τα link στο YouTube, όταν βάζουμε link υπάρχει μεγάλο θέμα, θα δείξουμε μια φορά πώς κατεβαίνει ένα παιχνίδι και θα είναι ο οδηγός μας αυτό το πράγμα. Ένας οδηγός θα είναι πώς μπορούμε να βγάλουμε ίσως κάποια χρήματα από το ίντερνετ με κάποια PDC sites ή μέσω του eBay ή πώς ψωνίζουμε γενικά. Μέσα από το ίντερνετ, από Ελλάδα ή από εξωτερικό, από οτιδήποτε. Δηλαδή να είναι 3-4 κατηγοριούλες, τις οποίες θα τις έχουμε αναστήλες και μέσα στο κανάλι, τα οποία βίντεο θα είναι προσεγμένα, δηλαδή δεν θα είναι έτσι να βλέπουμε μέσα το βίντεο, θα υπάρχει ένα thumbnail εδώ πέρα, θα είναι με intro ωραίο, θα είναι εξώφυλλα στο κανάλι σωστά, όχι όπως είναι τώρα, και γενικά θα είναι πιο προσεγμένο. Αυτό το κανάλι φυσικά θα παραμείνει, δεν θα κλείσει. Απλώς άμα όντως κάνουμε κάτι τέτοιο, να το φτάσω, ας πούμε, άμα είναι να κάνω 10-20 βίντεο ακόμα και να το ξεκινήσω ή μην το ξεκινήσω και πιο νωρίς. Θα ανεβούν σε εκείνο το κανάλι τα πιο σημαντικά βίντεο και αυτό θα παραμείνει έτσι. Λοιπόν, περιμένω τις άποψεις και τα σχόλιά σας κάτω από αυτό το βίντεο, έτσι ώστε άμα είναι να το ξεκινήσουμε. Να είστε καλά φίλοι μου, γεια σας.